Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πριν προχωρήσω με το εργαστήριο 3, αν έχετε κάποια απορία από προηγούμενα εργαστήρια, μπορείτε να ρωτήσετε. Λοιπόν, θα μιλήσω αρχικά για το MPS, καθώς μπορεί να βιάζεστε λίγο και να θέλετε να φύγετε. Λοιπόν, το MPS που θα έχετε αυτή την εβδομάδα θα αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο θα αρχικοποιεί το MPI και θα τυπώνει, θα ελέγχει αν έχει κάποια παράμετρο. Και αν έχει κάποιο παράμετρο, τότε θα εκτυπώνει αυτή την παράμετρο. Αλλιώς θα τερματίζει η λειτουργία του. Λοιπόν, θα δείξω πώς γίνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αρχικά θα πρέπει να συνδεθούμε στο Zafora. Είπαμε, βάζουμε τα ακαδημαϊκά στοιχεία μας. Πόρτα 22, SSL. Κωδικός. Λοιπόν, τώρα το Zafora θα πρέπει να κάνουμε SSH στο πλειάδες. Χωρίς να ξαναβάλουμε τα στοιχεία μας. Ωραία. Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο εργαστήριο για τη χρήση του Text Editor Nano σε περιβάλλον SSH. Θα υπενθυμίσω ακόμη μια φορά πώς γίνεται η χρήση του. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, το VI και το Pico. Ωστόσο, θα επικεντρωθώ στο Nano, θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να το καταλάβετε. Το Nano, λοιπόν, έχει αυτή τη σύνταξη. Ως πρώτη παράμετρο, ορίζουμε το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα, εγώ θέλω να δημιουργήσω nps.c. Ανοίγει, λοιπόν, το interface, το περιβάλλον του Nano και μπορούμε να γράψουμε τον κώδικα μας. Λοιπόν, ως βασικό σε κάθε πρόγραμμα C είναι η βιβλιοθήκη stdio.h και επειδή θα χρησιμοποιήσουμε και το MPI, θα βάλουμε και το mpi.h. Δημιουργούμε λοιπόν τη συνάρτηση main. Λοιπόν, η συνάρτηση main θα πρέπει να παίρνει παραμέτρους, που σημαίνει ότι ως πρώτη παράμετρο θα είναι μια κέρια τιμή που θα ορίζει τον αριθμό των παραμέτρων που υπάρχουν. Για παράδειγμα, εάν έχουμε μια παράμετρο, η συγκεκριμένη τιμή θα αυξάνεται κατά ένα. Δηλαδή, όσο παραπάνω παραμέτρους έχουμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή της argument count. Είναι η συντερήμηση για αυτή την εντολή. Λοιπόν, ως δεύτερη παράμετρο θα είναι ένας πίνακας χαρακτήρων που θα το ονομάσουμε argument v. Ο πίνακας αυτός θα περιέχει όλες τις παραμέτρους που έχουν δοθεί στο πρόγραμμά μας. Λοιπόν, είναι in τη συνάρτηση, θα κάνουμε return 0 ώστε να ξέρει το λειτουργικό ότι έχει εκτελεστεί το πρόγραμμα με αρχεία. Λοιπόν,
Αυτό είναι το βασικό, το απολύτως βασικό πρόγραμμα. Ωστόσο, εσείς θα πρέπει να κάνετε αρχικοποίηση το MPI. Ναι, μπορούμε να βάλουμε και, και τις αγγείλες. Ωστόσο, το κάνω έτσι, το οποίο στην ουσία είναι διπλός pointer, ώστε να είναι σχεδόν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορείτε να το κάνετε με όποιο τρόπο από τους δύο θέλετε. Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να κάνουμε μια αρχικοποίηση, είπαμε, το MPI. Η αρχικοποίηση του MPI γίνεται MPI init. Η MPI init παίρνει ως παράμετρο τις υπάρχουσες παραμέτρους που έχει το πρόγραμμά μας, οι οποίες είναι argument down και η argument there. Ωστόσο, επειδή πρέπει να τους καταχωρήσουμε τα reference, πρέπει να βάλουμε και το και αυτό το σημαδάκι και τέλος γραμμής. Καλό θα ήταν, όπως θα δείτε στο εργαστήριο, η MPI init επιθέτει μία τιμή, η οποία όταν έχουμε επιτυχή αρχικοποίηση του MPI, τότε θα είναι 0. Εάν συμβεί κάποιο σφάλμα και δεν έχουμε τιμή 0, τότε θα πρέπει να κάνουμε abort. Οπότε, καλό είναι να κάνετε έναν έλεγχο το αν το MPI αρχικοποιήθηκε επιτυχώς. Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε μία κέρια να κρατήσετε το επιστρεφόμενο αποτέλεσμα της MPI Init. Λοιπόν, είπαμε ότι εάν το result είναι 0, δηλαδή αν η Init επιστρέψει το 0, τότε έχουμε επιτυχής αρχικοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να κάνουμε abort. Οπότε, κάνουμε μία if και εξετάζουμε αυτή τη τιμή, αν αυτή είναι διάφορη από το 0, τότε κάνουμε MPI abort. Η MPI abort παίρνει ως πρώτο παράμετρο το MPI from home και ως δεύτερο παράμετρο το exit status, για παράδειγμα 1. Ας το βάλουμε και σε αγγείλη. Λοιπόν, ως αυτό το σημείο έχουμε κάνει την αρχικοποίηση, αλλά δεν έχουμε κάνει την απελευθέρωση του MPI με την MPI Finalize. Επομένως, πριν από το return, θα πρέπει να τρέξουμε την MPI Finalize, η οποία δεν παίρνει κάποιο παράμετρο και απλά απελευθερώνει resources τα οποία δεσμεύτηκαν από το MPI. Λοιπόν, ανάμεσα τώρα αυτές τις εντολές, εμείς θα πρέπει να τυπώσουμε ένα αλφαρτητικό, μια πρόταση Hello World. Η τύπωση θα γίνει με την κλίση της εντολής printf. Plus N είναι νέα γραμμή. Λοιπόν, και τώρα θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο των παραμέτρων. Και για να κάνουμε έλεγχο των παραμέτρων, είπαμε ότι η πρώτη παράμετρος της main είναι ο αριθμός των παραμέτρων που έχει το πρόγραμμα. Ωστόσο, η πρώτη παράμετρος θεωρείται ήδη ότι έχει οριστεί, ότι είναι το εκτελέσιμό μας. Οπότε, να περιμένετε ότι η τιμή της argument count κατά την εκτέλεση χωρίς καμία άλλη παράμετρο είναι ήδη 1. Επομένως, εάν είχαμε μία παράμετρο, η τιμή της argument count θα ήταν 2. Όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε τον έλεγχο,
πρέπει να ελέγξουμε αν η τιμή είναι 1, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια παράμετρο στο πρόγραμμα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να εκτυπώνει το χέλιο βόλτ. Οπότε, θα μεταφέρω αυτή την εντολή. Οπότε, ελέγχουμε αν δεν έχουμε δώσει καμία παράμετρο. Σημαίνει ότι δεν θέλουμε να έχουμε κάποια έξοδο. Επομένως, θα το κάνω έτσι, που σημαίνει ότι εάν έχει δοθεί κάποια άλλη παράμετρος, το στο 1, ή καλύτερα να το βάλω μεγαλύτερο του 1. Που σημαίνει ότι θα παίρνει τη μέση 2, 3, 4 κτλ. Λοιπόν, αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας, το κώδικα, με το control και omicron. Όπως είπα και σε προηγούμενο μάθημα, εδώ κάτω είναι οι λειτουργίες που έχει το Nano. Το σύμβολο αυτό, το σημαδάκι, είναι το control και το πατάμε ταυτόχρονα με το διπλανό γράμμα. Επομένως, εάν θέλουμε να κάνουμε write out, θα πρέπει να πατήσουμε control και omicron ταυτόχρονα. Μας ρωτάει το file name, επιβεβαιώνουμε enter και κάνουμε exit, το control exit. Ωραία. Έχουμε επιστρέψει στο σημείο που βρισκόμασταν κάτω τη σύνδεση. Έχουμε πλέον με LS, μπορούμε να δούμε ότι το αρχείο nps.c βρίσκεται στο τρέχον directory. Επομένως, για να κάνουμε compile αυτό το αρχείο, θα πρέπει να τρέξουμε την εντολή npi share. Οπότε, ως πρώτη παράμετρο βάζουμε το πηγαίο αρχείο, το οποίο είναι το nps.c, και με το switch output ορίζουμε την έξοδο που θέλουμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη nps. Είχαμε ξαναπεί, καλό είναι να βάζουμε και το slash την παύλα wall, το οποίο μας δείχνει πιθανά warnings και σταματάει την λειτουργία σύνθεσης για να μην μας ξεφύγει κάποιο warning το οποίο μπορεί να αλλοιώσει τη ροή του προγράμματος. Το τελούμε και με wall, βλέπουμε δεν έχουμε κάποιο warning. Επομένως, μπορούμε να τρέξουμε με το MPI run. Yes. Βλέπουμε ότι εκτελέσαμε χωρίς κάποια παράμετρο και δεν τυπώθηκε τίποτα. Εάν εμείς βάλουμε για παράδειγμα μια παράμετρο δίπλα, βλέπουμε ότι τυπώνεται το χέλο. Αυτό συμβαίνει και για περισσότερες από μία παραμέτρους. Καθώς στη συνθήκη ύπτω είναι μεγαλύτερο του 1. Το σημείο που δείχνει εδώ είναι, όπως είπα και πριν, να ξέρετε ότι το argument C κατά την εκτέλεση έχει ήδη τιμή 1 όταν η παράμετρη είναι 0. Δηλαδή, θα έχει πάντα μία τιμή παραπάνω από το σύνολο των παραμέτρων σας. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω με το MPS. Όποιος θέλει να ρωτήσει, έχει κάποια απορία με αυτό, να ξαναδείξω. Αν τυπώθηκε χωρίς παράμετρο. Εάν τυπώθηκε χωρίς παράμετρο,
Έχεις κάνει λάθος στη συνθήκη. Δηλαδή, η συνθήκη εδώ πρέπει ο αριθμός των παραμέτρων να είναι μεγαλύτερος από 1. Ναι, αυτό θα είναι το MPS της Startups. Λοιπόν, θα ξαναπώ άλλη μία γιατί βάζουμε μεγαλύτερο το 1. Όταν το πρόγραμμα δεν έχει καμία παράμετρο, το λειτουργικό σύστημα γνωρίζει, τοποθετεί μία τουλάχιστον παράμετρο, η οποία είναι σχετική με το εκτελέσιμο. Επομένως, κατά την εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς κάποια παράμετρο, η argument count θα έχει ήδη την τιμή 1. Δηλαδή δεν θα είναι 0, το χωρίς παράμετρο έχει τιμή 1. Όταν εμείς θα βάλουμε μία παράμετρο, η argument count θα έχει τιμή 2. Επομένως, η argument count θα είναι πάντα κατά 1 μεγαλύτερη από το σύνολο των παραμέτρων. Έχουμε 5 παραμέτρους, η argument count θα είναι 6. Το API abort νομίζω ότι το 1 είναι το exit status. Γενικά να ξέρετε ότι σε κάθε πρόγραμμα όταν μια συνάρτηση κάνει term έναν αριθμό ο οποίος δεν είναι 0, σημαίνει ότι το πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε σωστά, ότι υπήρξε κάποιο σφάλμα. Επομένως, όταν θέλετε εσείς να σημαντικοποιήσετε στο λειτουργικό κάποιο σφάλμα, κάνετε term μια τιμή διαφορετική του μηδενός. Ναι, με τις αγγείλες, καλύτερα να το βάλω σε αγγείλες. Να ξέρετε ότι η if, όταν ακολουθείται από μόνο μία σειρά, δηλαδή όταν το περιεχόμενο της if είναι μία μόνο σειρά, δεν απαιτείται να βάλετε αγγείλες. Ωστόσο, για να μην μπερδευτείτε, θα βάλω τις αγγείλες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το MPI Comp Goal. Το MPI Comp Goal είναι ένας communicator, ο οποίος υπάρχει στο MPI, ο οποίος μπαίνει σαν παράμετρο στις περισσότερες από τις κλήσεις που κάνουμε με το MPI. Δηλαδή, να ξέρετε ότι σαν πρώτο παράμετρο, το MPI Comp Goal συμβολίζει το σύνολο των κόμπων οι οποίοι υπάρχουν στο MPI αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το MPI Comp Goal είναι το μέγεθος του communicator. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να συζητηθεί να το κάνετε υποβολή με το QSAM. Για να κάνετε αυτό το πρόγραμμα υποβολή με το QSAM, θα πρέπει να κάνετε το εξής. Όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή έχουμε ήδη το εκτελέσιμο στο πάτελό μας, επιβεβαιώνουμε με λες ότι υπάρχει το εκτελέσιμο NPS, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο, ένα κέλυφος, ένα script, το οποίο θα λειτουργεί στην ουσία ως παράμετρος του QSAM, ως εξής. Θα πρέπει να κάνετε nano, να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, το sub 1, γιατί έχω ήδη το sub
Θα ανοίξω αυτό γιατί είναι έτοιμο προηγούμενες φορές. Η πρώτη σειρά, ξαναλέω, είναι το cell το οποίο εκτελεί αυτό το script. Δηλαδή, το bin sh βρίσκεται στο φάκελο bin, είναι το sh το οποίο εκτελεί αυτό το script που βλέπουμε τώρα. Ό,τι συνέχεια κρυπτείται από πιέσεις και έχει PBS, είναι παραμέτρους που παίρνει το PBS, το σύστημα υποβολής δηλαδή, στο MPI, το QSAD. Λοιπόν, ξαναλέω ότι το PBS παίρνει ως πρώτη παράμετρο, ως πρώτη παράμετρο έχουμε ορίσει το Pavla N κεφαλαίο, το οποίο ορίζει το όνομα της εργασίας που θα υποβληθεί. Αυτό το όνομα μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Είναι ένα όνομα απλά για να ξεχωρίζει η εργασία σας όταν υποβληθεί στο QSAD. Η δεύτερη σειρά είναι μια παράμετρος, Pavla Day, η οποία στην ουσία κάνει join το output και το error. Δηλαδή, όταν εκτελούμε εμείς κάποιο πρόγραμμα, έχουμε κάποια έξοδο, όπως βλέπουμε στο terminal. Στην περίπτωσή μας είναι το Hello World, αλλά σε κάποια διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο σφάλμα. Επομένως, όταν θέλουμε να τυπωθεί και το output και το error, θα πρέπει να κάνουμε join αυτά τα δύο, ώστε να εμφανιστούν και τα δύο στο αρχείο που θα βγει. Ως τρίτη εντολή, τρέχουμε το PBSL. Το PBSL στην ουσία ορίζει όταν έχει παράμετρο nodes 2, ότι έχουμε δύο nodes, και όταν έχει TPN ίσον 4, σημαίνει ότι έχουμε 4 επεξεργαστές ανά node. Επομένως, εάν εκτελεστεί, θα περιμένουμε το πρόγραμμα να εκτελεστεί 8 φορές, 2 και 4. Ως τελευταία παράμετρο είναι το hold time, η οποία ορίζεται και αυτή με την Pavla L. Το hold time είναι μια εκτίμηση δικιά μας για το πόση ώρα θα διαρκέσει να τρέχει το πρόγραμμα. Δηλαδή πόση θα είναι η διάρκεια του προγράμματος όταν θα τρέξει το QSAD, όταν θα τρέξει το MPL. Αυτή είναι η απολύτως δικιά μας εκτίμηση, ωστόσο θα ήταν ασφαλές να βάλουμε κάποια μεγαλύτερη τιμή από ό,τι αναμένουμε. 30 δευτερόλεπτα π.χ. που είναι υπέρ αρκετό για το Hello World. Τέλος, θα πρέπει να τρέξουμε την πραγματική εντολή η οποία ξεκινάει το πρόγραμμά μας, την MPI Run. Η MPI Run καλό θα ήταν δέχεται το απόλυτο path που έχει το τελέσιμο. Το απόλυτο path είναι το home, αυτό εδώ είναι η περιεχομένη, συμβολίζει το home directory. Κάθετος, η slash και το όνομα του αρχείου. Το μας όνομα ήταν MPS. Οπότε, έχουμε δημιουργήσει το sub.sh, το κάνουμε control omicron, το γράφουμε και control x για να βγούμε. Για να κάνουμε τώρα υποβολή στο qsub, τρέχουμε την QSAB με παράμετρο το sub.sh, το αρχείο δηλαδή που μόλις δημιουργήσαμε. Μας εμφανίζεται αυτό το αποτέλεσμα. Και για να δούμε το αποτέλεσμα, μπορούμε να κάνουμε cut. Αφού πρώτα δούμε ποιο αρχείο δημιουργήθηκε, βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε το αρχείο που είναι το όνομα της εργασίας, τελεία, όμικρον και τον αριθμό που επιστράφηκε από εδώ, τον αριθμό της εργασίας. Οπότε, μπορούμε να κάνουμε cut και βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έτρεξε χωρίς να εμφανίσει cut, που είναι αναμενόμενο γιατί δεν βάλαμε κάποια παράμετρα.
στην υπολοιπτική περίπτωση στην οποία εάν βάλουμε την παράμετρο 1 βλέπουμε ότι τυπώνεται το HelloWorld και πράγματι είναι 8 φορές δηλαδή όσα τα nodes και επεξεργαστές που υπάρχουν στο καθένα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης με ρώτησε πώς τρέχει αντί με MPI Run, MSD και λοιπόν, θα μπορούσες να το τρέξεις ως εξής. Επειδή το πρόγραμμά μας σε αυτή τη φάση δεν έχει κάποια παρελοποίηση, δηλαδή απλά ακυκλοφορούμε το MPI, θα μπορούσε να τρέξει και .nps. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο παράμετρο, κενό παράμετρο. Ωστόσο, αργότερα, όταν θα κάνετε πραγματική χρήση των εντολών του MPI, θα πρέπει να το τρέχετε με MPI Run. Σε αυτή την περίπτωση είναι το ίδιο. Απλά θα εμφανίζετε μία φορά το αποτέλεσμα. Να πω ότι με GCC θα έχετε πρόβλημα κατά τη σύνθεση. Γιατί, γιατί εμείς κάνουμε include στο πρόγραμμά μας το mpi.h. Αυτό το αρχείο δεν περιλαμβάνεται στα include τα directories που έχει το GCC. Οπότε νομίζω ότι αν κάνουμε GCC mps.c θα μας βγάλει ότι υπάρχει σφάλμα. Οπότε, όταν κάνετε κάποιο πρόγραμμα το οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το mpi.h, δηλαδή την βιβλιοθήκη mpi, θα πρέπει να κάνετε compile με το mpi.cc. Εάν θέλετε να τρέξετε το πρόγραμμα στο sub.sh χωρίς το mpi run, τότε μπορείτε να κάνετε nano. Ανοίξετε το αρχείο SH και απλά εδώ να βάλετε, να σβήσετε το MPI Run και να το αφήσετε ως έχει. Οπότε, κατά την υποβολή, βλέπουμε ότι έτρεξε το πρόγραμμα, απλά επιστράφηκε μόνο μια φορά το HelloWorld, κάτι αναμενόμενο γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε το MPI Run. Λοιπόν, αυτά με το NPS. Θα προχωρήσω όσο προλάβουμε στην τρίτη εργασιακή άσκηση. Εάν δεν κάνει αποθήκευση, κάνονται όλες οι αλλαγές που έκανες. Οπότε, καλό θα ήταν να κάνεις αποθήκευση. Λοιπόν, ας λέει να αντιγράψουμε το αρχείο σε4.se, το αρχείο σε1.l3.se. Εγώ δεν έχω το αρχείο σε 4 αυτή τη στιγμή, ωστόσο για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την cp copy. Ως πρώτη παράμετρο βάζουμε το αρχείο προέλευσης, δηλαδή θα βάλετε το σε4.se. Ως δεύτερη παράμετρο την προέλευση, τον προορισμό, δηλαδή το σε1.l3.se. Μετά την εκτέλεση θα γίνει αντιγραφή του σε4 στο σε1.l3. Λοιπόν, το σε1 μας λέει να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα ώστε να περιέχει έλεγχο αρχικοποίησης. Αυτό ήταν κάτι που κάναμε και δείξαμε στο FPS. Θα το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Λοιπόν,
Ο έλεγχος της αρχικοποίησης γίνεται σε αυτή εδώ τη συνθήκη, στην if. Ενώς όταν εμείς ξεκινάμε να χρησιμοποιούμε το NPI, κάνουμε αρχικοποίηση την NPI init. Το αποτέλεσμα της οποίας αποθηκεύουμε σε μια μεταβλητή result. Εάν είναι 0, τότε σημαίνει ότι το πρόγραμμα, η αρχικοποίηση έγινε επιτυχώς. Αν είναι διαφορετική του μηδενός, κάνουμε abort. Θα μπορούσαμε πάνω από την abort να βάλουμε μια printf η οποία να τυπώνει ένα μήνυμα λάθος. Λοιπόν, το 3 μας λέει να κάνουμε compile, να δημιουργήσουμε το αρχείο σε ένα L3, να το τρέξουμε σε όλους τους κόμβους. Το κάναμε. Λοιπόν, η C2 μας λέει να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας, ώστε να τυπώνεται και το όνομα του υπολογιστή στον οποίο δημιουργήθηκε το σφάλμα. Λοιπόν, για να βρούμε το όνομα του υπολογιστή, το MPI μας παρέχει μια συνάρτηση, η οποία λέγεται MPI Get Process of Name. Οπότε, σε αυτό το σημείο, πάνω δηλαδή από την MPI Abort, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Καλούμε την MPI Get Processor Name με πρώτη παάμετρο ένα πίνακα χαρακτήρων, τον οποίο θα ορίσουμε πιο πάνω, για παράδειγμα Processor Name. Και ως δεύτερη παράμετρο θα βάλουμε μια μεταβλητή ακέραια για να αποθηκεύσουμε το μήκος που θα επιστραφεί από τη συνάρτηση, το μήκος του αλφαρτηματικού. Για παράδειγμα, αυτή η τιμή, επειδή θα γίνει εγγραφή από τη συνάρτηση, θα πρέπει να την περάσουμε έτσι. Οπότε, τερματίζουμε τη γραμμή και πιο πάνω ορίζουμε πρώτα το name link, σαν ακέραιο μεταβλητή. Θα το βάλω αυτό. Και έναν πίνακα αλφαρτηματικών. Processor A, ο οποίος, καθώς το όνομα του processor μπορεί να είναι μεγάλο, το MPI μας παρέχει μια σταθερά, η οποία έχει το μέγιστο αριθμό που μπορεί να έχει ένα όνομα χαρακτήρα. Οπότε, σταθερά αυτή είναι η MPI, Max Processor Name. Οπότε με την κλίση αυτή τη συνάρτηση, μεταβλητή Processor Name, ο πίνακας των χαρακτήρων, παίρνει την τιμή που επιστρέφεται από το MPI και μεταβλητή Name Length παίρνει το μήκος που έχει το αλφαρτηματικό. Για να τυπώσουμε τώρα το όνομα, μπορούμε να κάνουμε printf. Με το %s, δηλώνουμε ότι θέλουμε να εκτυπωθεί αλφαρτηματικό. Αλλάζουμε γραμμή και βάζουμε
Ναι, αυτό τώρα είναι η δεύτερη εργασία, το τρίτο εργαστηρίο. Το MPS έχει τελειώσει. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν. Το επόμενο MPS είναι αυτό που θα εξεταστείτε την Τετάρτη. Για να δεις τα αποτελέσματα της εκτέλεσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα σου επιστρέφει τα περιεχόμενα του αρχείου QSAP. Επομένως, βλέπουμε ότι με κάθε εκτέλεση δημιουργείται ένα αρχείο το οποίο είναι το όνομα της βάλαμε εμείς το script, το όνομα της διεργασίας, τελεία όμικρον και το ID της διεργασίας. Επομένως, αρκεί να δείξουμε κάτι. Ότι τα περιεχόμενα ξέρουν είναι αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω. Το 6 και το 7 το κάναμε πριν. Και πάμε στο 4.1, όπου μας λέει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο sendrecv.exe, το οποίο χρησιμοποιεί κώδικα από το C2L3. Εμείς το έχουμε στο nps.exe. Θα το τροποποιήσω λίγο. Λοιπόν, η άσκηση μας λέει να τοποθετήσουμε μια δομή ελέγχου, η οποία θα κάνει το εξής. Αν η εργασία στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα είναι η πρώτη, δηλαδή το rank είναι 0, θα στέλνει το μήνυμα HH με τη συνάρτηση MPI send. Αμέσως μετά θα καλείται στην συνάρτηση MPI receive για να λαμβάνει το μήνυμα που θα στέλνει κάποια άλλη εργασία. Οπότε, όπως βλέπουμε, ζητούμενο αυτής της εργασίας πρώτα απ' όλα είναι να πάρουμε τον αριθμό της εργασίας. Αυτό της εργασίας θα το πάρουμε από μία συνάρτηση του MPI η οποία λέγεται MPI Home Size ή Home Rank. Λοιπόν, η Home Rank στην ουσία μας δίνει τον αριθμό της εργασίας της τρέχουσας. Η Home Size μας δείχνει το μέγεθος του communicator, δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι το cluster το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει. Οπότε, για να πάρουμε εμείς το τρέχον rank, θα καλέσουμε την εντολή MPI rank. Ως σε πρώτη παράμετρο μπαίνει το communicator, δηλαδή το MPI home. Ως δεύτερη παράμετρο θα είναι η εκείνη τιμή η οποία μας επιστρέφει στην άρση. Οπότε, reference και home. Για να κάνουμε και μια αρχικοποίηση. Ορίζουμε ακέραια, λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε τώρα στην μεταβλητή το Gold Run, οπότε θα πρέπει να ελέγξουμε αν βρισκόμαστε σε αυτό. Οπότε κάνουμε μία δομή if Gold Run και τον 0. Και τώρα, θα στέλνει το μήνυμα XX με τη συνάρτηση MPI Send. Επομένως, για να τρέξουμε την MPI Send, ως πρώτη παράμετρο βάζουμε το αλφαρυθμητικό που θέλουμε να σταλθεί. Οπότε, το περνάμε τα reference, send. Ως δεύτερη παράμετρο θα βάλουμε το μήκος. Επειδή, από ό,τι βλέπω, θέλει δύο χαρακτηρίες, επομένως θα βάλουμε δύο. Το write out. Το write out γίνεται, αν δείτε εδώ κάτω, με το Control Omicron. Οπότε, πατώντας τα δύο κλίτρα μαζί, Control και Omicron, γίνεται αποθήκευση. Δηλαδή, πρώτα μας ρωτάει το όνομα του αρχείου, πατάμε Enter και αποθηκεύουμε. Λοιπόν, ως τρίτη παράμετρο, συνεχίζω από εδώ, θα βάλουμε το τύπο, το δεδομένο που στέλνεται με τη SEND. Εμείς έχουμε αλφαρυθμητικό, επομένως έχουμε αυτό το τύπο. Λοιπόν, ως επόμενη παράγραφο, η επόμενη παράμετρος θα είναι η διεργασία η οποία θα λαμβάνει το μήνυμα που στέλνει. Από ό,τι βλέπω στο 2 πιο κάτω, αυτή θα είναι η δεύτερη διεργασία. Επομένως, η δεύτερη διεργασία, εφόσον πρώτα έχει 0, θα έχει rank 1. Λοιπόν, η επόμενη παράμετρος είναι το tag. Το tag νομίζω ότι δεν πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα, οπότε εγώ θα βάλω απλά έναν αριθμό. Και η τελευταία παράμετρος είναι το communicator, είναι το MPI Comp Volume. Οπότε, κάνοντας χρήση της MPI Send, θέλουμε αυτή τη στιγμή το αλφαρυθμητικό Send, το rank 1. Για να τρέξει αυτό να μας βγάλει σφάλμα, πρέπει να ορίσουμε το send σαν πίνακα χαρακτήρων. Λοιπόν,
Μέσα στο μπλοκ των εντολών να τοποθετήσουμε μια εκτύπωση που θα εμφανίζει το μήνυμα που στάλθηκε και το μήνυμα που έγινε λήψη. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε και λήψη αντίστοιχα. Οπότε θα δημιουργήσουμε ένα buffer το οποίο θα είναι το buffer της λήψης. Ας πούμε βάλουμε 3, γιατί είναι και το, και το null terminated, είναι αλφαρμικό. Οπότε κάνουμε API ως πρώτη παράμετρος, βάζουμε το buffer το οποίο θα αποθηκεύσει αυτό που λαμβάνεται. Δεύτερη παράμετρος το μέγεθος, είναι πάλι 2. Τρίτη παράμετρος ο τύπος των αρχείων, είναι MPI. Λοιπόν, επόμενη παράμετρο θα είναι το rank το οποίο μας έστειλε, περιμένουμε να μας στείλει. Πάλι θα είναι το rank 1. Το tag το οποίο θα είναι ίδιο. Το communicator. Και ως τελευταία παράμετρο θα βάλουμε το status ignore. Για να τυπώσουμε τώρα αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια printf. Αυτό που στάλθηκε και αυτό το οποίο επιστράφηκε από το rank N. Και βάζουμε send και receive. Έχουμε κάποια απορία εδώ. Και αντίστοιχα τώρα για το rank 2 θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Ελέγχουμε αν το word, αν είμαστε στο rank 2, το οποίο είναι 1, ουσιαστικά είναι ο δεύτερος κόμβος, άρα έχει rank 1 γιατί ξεκινάει από το 0. Το rank 1 πρώτα θα δέχεται το μήνυμα που έστειλε το MPI send από το rank 0. Επομένως θα ξεκινάει με MPI receive. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό buffer γι' αυτό. Οπότε όπως δημιούργησα το receive πάνω, θα κάνω receive 2 ας πούμε. Θα βάλω ως πρώτο παράμετρο εδώ. Δεύτερη παράμετρο μέγεθος, χαρακτήρες. Αυτή τη φορά θέλουμε να διαβάζουμε από το rank 0 το tag, το communicator και το status ignore. Αυτό που αναφέρω τώρα δεν έχει σχέση με την εξέταση της Τετάρτης. Τώρα κάνω το εργαστήριο. Η εξέταση της Τετάρτης, το MPS δηλαδή που θα κάνετε την Τετάρτη, έχει σχέση με το να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα κάνει αρχικοποίηση του MPI, θα τυπώνει Hello World, και αν υπάρχει κάποια παράμετρος, και αν δεν υπάρχει, δεν θα τυπώνει τίποτα. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο βασικό σε C, το οποίο
θα κάνει αρχικοποίηση του MPI, θα ελέγχει για παραμέτρους, αν υπάρχει παράμετρος αρχικών behavior, αν δεν υπάρχει, θα κάνει έξοδο. Και θέλω να κάνετε υποβολή με το QSAM. Λοιπόν, κάνω μια save αυτή, θα δείξω sub.sa. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι για να το τρέξετε χωρίς το MPI run. Και αν θέλετε να τρέξει με το MPI, θα πρέπει να βάλετε MPI run και μετά το path. Εάν το τρέξετε με το MPI run, θα πρέπει να περιμένετε την έξοδο να τυπωθεί 8 φορές. Ναι, την Τετάρτη είναι το πιο απλό που έδειξα στην αρχή. Δηλαδή απλά δημιουργώ αυτό το script, το πρόγραμμα σε σε, το τρέχω και δείχνω την έξοδο. Λοιπόν, συνεχίζω αυτό που έκανα όσο προλαβαίνουμε. Θα πρέπει να κάνουμε και send από το δεύτερο run. Όπως και στο πάνω θα κάνουμε MPI send. Λοιπόν, από ό,τι λέει στην εκφώνηση, το ίδιο μας το στέλνει με την API της SEN. Για το τρίτο εργασιακό φιλάθλι, το σε 3. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ίδιο, δεν υπάρχει θέμα, οπότε μπορώ να βάλω send. Αφού θα είναι ίδιο το αλφαρτητικό. Δεύτερο παράμετρο το μέγεθός του, 2 χαρακτήρες. Ποιο rank θέλουμε να σταλθεί, 0 το tag και τελευταίο παράμετρο το μέγεθος η σταθερά communicator για ICOM Gold. Όπως και πάνω, θα πρέπει να κάνουμε μία printf. Για θα τυπώνει το μήνυμα το οποίο στάθηκε και το μήνυμα το οποίο στήθηκε. Δεν αν. Είναι το send. Λοιπόν, είμαστε OK μέχρι εδώ. Καταλάβαμε πως δουλεύει αυτό με το RAM. Θα δείξω και το, και το 3, το οποίο λέει ότι θα τυπώνει το μήνυμα ότι δεν έχει να κάνει κάτι αν είναι κάποια άλλη διαδικασία. Οπότε εδώ μπορούμε να βάλουμε μία else ακόμη. Η else αυτή θα είναι αληθής μόνο όταν το rank είναι διαφορετικό του 0-1. Οπότε, printf. Και ως δεύτερο παράμετρο βάζουμε το όνομα.
Να σημειώσω ότι εδώ, επειδή παίρνουμε το όνομα του επεξεργαστή μέσα στην ΝΥΠ, δεν θα μας επιστραφεί, δεν θα είναι προσβάσιμο. Οπότε, καλό θα είναι να το βάλουμε απ' έξω. Λοιπόν, okay με αυτό. Λοιπόν, να δείξω πάλι ένα email. Λοιπόν, έχουμε κάποια πορεία. Για το επόμενο, για τις επόμενες ασκήσεις βλέπω ότι θα κάνετε κάτι ανάλογο. Απλά όταν κάνετε εδώ send, θα πρέπει να αντιγράψετε το τρέχοντα αλφαβητικό με τον εαυτό του και να προσθέσετε το χαρακτήρα συν όπως λέει στην εκφώνηση. Μπορώ να το δοκιμάσω, να το τρέξω. Η name length έχει τοποθετηθεί εκτός της ΣΥΠ. Δηλαδή, εάν εμείς τρέξουμε, ορίσουμε το αλφαβητικό μέσα στην ΣΥΠ, μετά δεν θα είναι προσβάσιμο από το υπόλοιπο φόρουμ. Δηλαδή, θα είναι ένα μεταβλητή local και στη συνέχεια δεν θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ, στην print. Επομένως, χρησιμοποιούμε, τρέχουμε την processor name εκτός της ΣΥΠ, ώστε να έχουμε πρόσβαση εμβολού από όποιο τμήμα του σημαίνει. Τις επόμενες ώρες, λογικά, κάθε Δευτέρα θα γίνεται έτσι. Δηλαδή, 7 με 8 λειτουργικά και 8.30 με 9.30 παράλληλα. Λοιπόν, κάνω σύνθεση για να το τρέξουμε. Και το τρέχουμε API run. Εδώ έχουμε ένα σφάλμα. Δεν έχουμε. Valid run. Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα σας στείλω ανακοίνωση για την επόμενη Δευτέρα. Να δούμε πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε κάποια άλλη μέρα. Αυτό δεν είναι το MPS. Το MPS, όπως είπα και πριν, είναι δημιουργώ ένα αρχείο σε το οποίο κάνει αρχικοποίηση του MPI. Συνέχεια εξετάζει τις παραμέτρους
με αυτή εδώ την ακέραια τιμή. Εάν παράμετρος είναι μία, τότε τυπώνει Hello World, αλλιώς αν δεν έχει παράμετρο, δεν γίνεται έξω. Πάμε να δούμε λίγο το... Αυτό νομίζω χρειάζεται. Το error αυτό δεν μας λέει. Σε ποιο να το κάνει σωστή αποφύση. Το error και το είδα NPI success WOL NPS output. Δεν βγάζει κάποια error. Ίσως είναι κάτι δεν μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα από ένα RAM. Ετοιμάσουμε με το sub. Το δούμε για την επόμενη φορά. Για RAM, NPS, για τις παράμετρους. Οπότε Q sub, sub, edge. Ήθελα αυτό. Επειδή εμείς δεν ορίσαμε την εκτέλεση με το QSAB, στην ουσία δεν μπορούσε να δημιουργήσει δύο διαφορετικά ranks. Τώρα με το QSAB όμως εκτελέθηκε και μας βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Όταν το rank είναι 0 είναι αυτό, όταν το rank είναι 1 είναι αυτό. Και σε διαφορετική περίπτωση μας λέει ότι δεν έχει κάτι να κάνει. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Αν έχετε άλλη πορεία, με ρωτάτε στο email και τα ξαναλέμε με ανακοίνωση για την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ.